ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Λιουμπλιάνα, όπου σήμερα συνέρχονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος παρουσία και των αρχηγών των 6 κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, της Αλβανίας, της Βοσνίας, του Κωσυφοπεδίου, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και βεβαίως των Σκοπίων. Από το Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, ενημερωνόμαστε έκπληκτοι ότι ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς, ότι η Τουρκία παραμένει ασίδωτη, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις ακριβώς επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απέτησε την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων. Ότι η Τουρκία συνεχίζει να δημιουργεί τετελεσμένα ακριβώς επειδή δεν υπήρξε καμία κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Τουρκία έχει φτάσει ακόμα και έξω από τα κριτικά παράλια με πολεμικά σκάφη, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απεμπόλυσε ακόμα και την κοινή ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής το Δεκέμβριο του 2019, όπου για πρώτη και τελευταία φορά οι ηγέτες της Ευρώπης απέρριψαν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί τα ευεργετικά συμπεράσματα εκείνης της Συνόδου έχουν διαγραφεί από τις επόμενες Συνόδους Κορυφής με κύρια ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ουδέποτε τις επικαλέστηκε. Την ίδια στιγμή όμως που ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφευγε να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τις προκλήσεις κατά της Ελλάδος και της Κύπρου, στο εσωτερικό εξαπατούσε τους Έλληνες λέγοντας ότι όχι μόνο θα απαιτήσει την τιμωρία της Τουρκίας, αλλά και πως οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Ποιος θα ξεχάσει την αξέχαστη δήλωση Πέτσα? Εν τέλει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κάρφωσαν οι Γερμανοί που απεκάλυψαν ότι αυτός επέμεινε να μην επιβληθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εξαναγκάζοντας και τον ίδιο να το παραδεχθεί δημοσίως. Εάν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους για την τουρκική προκλητικότητα, ας στείλει κάποιον δημοσιογράφο που τα γνωρίζει καλύτερα. Εάν όμως ακόμα και τώρα δεν ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και μείνει σε απλή περιγραφή, θα χαρακτηριστεί ως ο πρώτος πρωθυπουργός κονφερανσιέ στην ιστορία, όπου παρευρίσκεται στις Συνόδους Κορυφής για να χαρίσει στους συνομιλητές του ένα ευχάριστο διάλειμμα. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.